Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σοκαρισμένη Αργολίδα και ολόκληρη η κοινή γνώμη στην Ελλάδα και την Πελοπόννησο από τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως και αφορούν τη δολοφονία του 42χρονου καπετάνιου στην περιοχή της Κοιλάδας. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η σύζυγός το ομολόγησε το φωνικό. Σοκ στην Αργολίδα, καθώς εξιχνιάστηκε το έγκλημα που είχε σημειωθεί στην Κοιλάδα Αργολίδας με την γυναίκα να ομολογεί ότι σκότωσε τον 42χρονο σύζυγό της. Το πρωί της προσεχούς Τρίτης θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ναυπλίου προκειμένου να απολογηθεί η 38χρονη που στις 8 Δεκεμβρίου φέρεται να αφαίρεσε την ζωή του 42χρονου σύζυγου της με δύο πιστολιές πυροβόλου όπλου στην αυλή φιλικού του σπιτιού στην Κοιλάδα Αργολίδας. 42χρονη μεταπού, η οποία έγινε την 8 Δεκάτου 2014 στην Κοιλάδα Αργολίδας. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη σήμερα από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου, μία 38χρονη μεταπή, σύζυγος 42χρονου. Ξεχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 42χρονου ημεδαπού που διαπράχθηκε το μεσημέρι της 8 Δεκάτου 2014 στην Κοιλάδα Αργολίδας. Υπενθυμίζεται ότι ο 42χρονος είχε βρεθεί από φιλικό του πρόσωπο σε εξωτερικό χώρο οικίας με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στην αριστερή πλευρά του θώρακα από πυροβόλο όπλο, ενώ στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του. Για την εξιχνίαση του εγκλήματος προηγήθηκε συστηματική διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα ευρήματα που ανέκυπταν από την εξέλιξη και την πρόοδο των ερευνών. Όπως διαπιστώθηκε, δράστηνα της ανθρωποκτονίας είναι η 38χρονη σύζυγος του 42χρονου, η οποία τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 24 Σεπτέμβρη 2015, κατά τη διάρκεια εξέτασή της στο Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου, περιέγραψε με λεπτομέρειες την αλληλουχία των γεγονότων κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης και όπως προέκυψε από τα ερευνητικά δεδομένα, η 38χρονη δράστηδα κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με το 42χρονο σύζυγό της τον πυροβόλησε με όπλο περίστροφο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σημειώνεται ότι το περίστροφο είχε βρεθεί στη σκηνή του εγκλήματος και κατασχέθηκε. Η 38χρονη, η οποία συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης του ανακριτή ναυπλίου, θα οδηγηθεί στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών ναυπλίου, ενώ η δικογραφία κακουγηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος της περιλαμβάνει τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόφεση και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Η υπόθεση που συγκλονίζει πραγματικά, να καλησπέρισουμε τον Κώστα Τσαρετζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θεέ. Ανατροπή ουσιαστικά σε ένα σκηνικό με την ίδια να έχει εμφανιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και να ζητά δικαιοσύνη, αλλά η πραγματικότητα δείχνει πως η έρευνα της αστυνομίας καταλήγει πως η γυναίκα του ήταν αυτή που τον δολοφόνησε. Ένα σκηνικό το οποίο, όπως είπες και εσύ, ανετράπη. Ένα σκηνικό σε μια υπόθεση όπου ο αρχικός, η ίδια η σύζυγος του δολοφονημένου, ως φαίνεται, ζητούσε να αποδοθεί δικαιοσύνη, ζητούσε να βρεθεί ο ένοχος. Να πούμε ότι αρχικώς, μιλάμε για μια υπόθεση που είχε εξελιχθεί πριν από περίπου 7,5 μήνες στην Κοιλάδα Αργολίδας, ο θάνατος αρχικά του άτυχου 42χρονου είχε αποδοθεί σε αυτοκτονία. Ωστόσο, οι έρευνες της αστυνομίας δεν σταμάτησαν ποτέ. Ακολούθησε και τηλεοπτική, να το πούμε έτσι, εμφάνιση στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη από την σύζυγο του καπετάνιου. Ωστόσο, σιγά σιγά τα στοιχεία έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Η εξαντλητική έρευνα της αστυνομίας αλλά και η έρευνα των στοιχείων που προέκυψαν κατά την προανακριτική εργασία αλλά και κατά την εξέταση της περιοχής όπου και βρέθηκε το πτώμα έφερε μετά από ανάκριση 16 συνεχόμενων ωρών ένα αποτέλεσμα. Την ομολογία της συζύγου ότι η ίδια πυροβόλησε με δύο σφαίρες τον σύζυγό της στο κεφάλι. Ωστόσο, στην πορεία αυτή η ομολογία προσπάθησε να ανακληθεί, να την αλλάξει, να την διαφοροποιήσει. Η όλη υπόθεση βέβαια άρχισε να ξετυλίγεται ως ένα κουβάρι και πλέον την όλη ιστορία θα διαλευκάνει η δικαιοσύνη καθώς θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται από το νόμο στον ανακριτή και στον εισαγγελέα όπου και θα οδηγηθεί την Τρίτη η σύζυγος, η 38χρονη σύζυγος του άτυχου 42χρονου ως φερόμενη πλέον ότι έχει πράξει αυτή το έγκλημα.
Μια τραγική πραγματικά υπόθεση και μένει να δούμε και τις διαστάσεις της και τις επόμενες ημέρες. Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ασφυξία και χάος προκαλούν στην αγορά οι κεφαλαιακοί έλεγχοι με την κατάσταση να κινείται σε οριακό σημείο. Πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται ένα βήμα πριν από το λουκέτο λόγω της έλλειψης πρώτων υλών, αφού δύσκολα εκτελονίζονται νέες παραγγελίες και τα αποθέματα λόγω της ασφυξίας μηδενίζονται. Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, κυβέρνηση, τράπεζες και εκπρόσωποι του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου αναζητούν με συγκεκριμένους τρόπους διέξοδο προκειμένου να υπάρξει μια ομαλότητα και να περιοριστούν οι συνέπειες που ήδη καταγράφονται σε κόστος 3 δις ευρώ στην πραγματική οικονομία σε μόλις 3 εβδομάδες. Χρειάστηκε να περάσουν 3 εβδομάδες διάλυσης εσωτερικής αγοράς και παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας να κοντεύουν να κλείσουν λόγω έλλειψης πρώτων υλών που εισάγονται από το εξωτερικό, αφού το επιβλήθηκαν τα capital controls, προκειμένου η κυβέρνηση να σκύψει το πρόβλημα, αντί να ασχολείται μόνο με τη διαπραγμάτευση ή πώς να κόβει από αλλού λεφτά για να πληρώνει μόνο μισθούς και συντάξεις. Το νούμερο ένα ζήτημα πλέον είναι να αντιμετωπιστεί το αλαλούμ που έχει ανακύψει με την εθνική οικονομία, μετά και την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Με τα έως τώρα δεδομένα και πέρα από τους νέους φόρους που πλήττουν επιχειρήσεις και ολόκληρη την παραγωγική βάση της οικονομίας, είναι πλέον αδύνατος παραγωγός η εισαγωγή πρώτων υλών, αφού οι πολυεθνικές αρνούνται να δώσουν πίστοση. Νέες παραγγελίες δεν εκτελονίζονται και τα αποθέματα εξαντλούνται. Η κυβέρνηση εξετάζει διάφορες παρεμβάσεις προκειμένου να δώσει ανάσα σε επιχειρήσεις που βλέπουν να μην έχουν λόγο ύπαρξης παρά μόνο για να πληρώνουν εκτακτούς φόρους και αυτές περιλαμβάνουν. Να επιτραπεί να γίνονται εισαγωγές ανά επιχείρηση και ανά μέρα έως και 100.000 ευρώ. Να αυξηθεί το ημερήσιο όριο που μπορούν οι τράπεζες να πραγματοποιήσουν πληρωμές στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και η αποφάση για τα κριτήρια εισαγωγών να γίνεται αποκεντρωμένα από τα υποκαταστήματα των τραπεζών και όχι κεντρικά για να αποφορτιστεί το σύστημα. Είμαστε ήδη από πλευράς εγκρίσεων πολύ κοντά στις μηνιαίες εισαγωγές που η ελληνική οικονομία έκανε προ-κρίσης. Άρα, σε ένα συνολικό επίπεδο, έτσι, δεν απέχουμε πολύ από το πώς λειτουργούσε η ελληνική οικονομία πριν από την κρίση, πριν δηλαδή από τα capital controls. Νομίζω ότι είμαστε στο στάδιο που η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος και όλοι οι εμπλεκόμενοι θεσμοί προσπαθούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο να είναι πλήρης η ομαλοποίηση των εισαγωγών στη χώρα, στα επίπεδα που είναι φυσιολογικά, άρα να εκτρέψουμε οποιαδήποτε αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία από τις συνθήκες και τις παρενέργειες των ελέγχων κεφαλαίου. Η περίοδος της αργίας ήταν ως μη υφιστάμενη, που σημαίνει ότι πρώτη ημέρα αποπληρωμής των επιταγών ήταν η Δευτέρα που πέρασε. 1 συν 7. Βέβαια και αυτό δεν αρκεί, γι' αυτό προτείνονται λύσεις έτσι ώστε να υπάρχει επέκταση του χρόνου πληρωμής των επιταγών. Κομβική σημασία στα μέτρα που θα αποφασιστούν για την ανακούφιση των επιχειρήσεων. Η κατάσταση πάντως σε αυτές δείχνει να είναι οριακή. Το κλείσιμο των τραπεζών επί 3 εβδομάδες έχει στοιχήσει στην αγορά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευελπιστώ όμως ότι θα μπορέσουμε να κινήσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε μετά τις άδειες που θα δοθούν τον Αύγουστο δεν θα θρυνήσουμε παραπάνω λουκέτα. Είναι γεγονός ότι η 1 στις 3 επιταγές σφραγίζονται. Ζητήσαμε λοιπόν αυτό το 8ήμερο το οποίο προβλέπεται από το νόμο να αλλάξει, αλλά το θέμα μας είναι και το πρόβλημα ότι ο νόμος αλλάζει με νόμο. Ως εκ τούτου πολλοί κινδυνεύουν να μπουν στη μαύρη λίστα του τυρεστία χωρίς να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη μιας επιταγής, γιατί περιμέναν να εισπράξουν κάτι για να πληρώσουν. Λίγη σήμερα η διορία για τα πρώτα σωρευτικά 300 ευρώ. Κάθε τραπεζική εβδομάδα αναλήψεων για τις επόμενες εβδομάδες θα έχει όρο 420 ευρώ. Αν και οι πολίτες δυσανασκετούν με αυτό το καθεστώς, ωστόσο τονίζουν ότι είναι καλύτερα να έχουν τη δυνατότητα να τα πάρουν όλα μαζί παρά να στείνονται σούρες καθημερινά για 60 ευρώ. Ραντεβού το Σάββατο θα πρέπει να δίνουν με τις τράπεζες οι πολίτες εάν επιθυμούν να κάνουν ανάληψη του συνολικού ποσού που δικαιούνται σε επίπεδο εβδομάδας. Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις της κυβέρνησης και των τραπεζών, τις οποίες ανέλησε διεξοδικά την περασμένη Κυριακή η επικεφαλής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, για το διάστημα από Δευτέρα 27 έως Παρασκευή 24 Σεβδόμου, οι καταθέτες είχαν τη δυνατότητα ανάληψης 60 ευρώ ημερησίως ή 300 ευρώ σωρευτικά. Σήμερα οι πολίτες έχουν προθεσμία λίγων ωρών προκειμένου να πραγματοποιήσουν ανάληψη του ποσού έως και 300 ευρώ. Εάν όμως κάποια ή κάποιες μέρες οι πολίτες έκαναν ανάληψεις έως 60 ευρώ ημερησίως, τότε μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ανάληψη του υπόλοιπου ποσού που υλοποιείται από όσα έχουν ήδη σηκώσει. Για το διάστημα από το Σάββατο 25 Εβδόμου έως το Σάββατο 1 Αυγούστου και για τις επόμενες εβδομάδες, οι καταθέτες θα έχουν τη δυνατότητα ανάληψης 60 ευρώ ημερησίως ή 420 ευρώ σωρευτικά. Σήμερα έβγαλα την καινούργια κάρτα. Μόλις την ενεργοποίησα και δεν ξέρω πόσα θα μου δώσουν. Μου είπαν 300 ευρώ γιατί την εβδομάδα δεν έχω ξαναπάρει. Δεν έχω ξαναπάρει πριν. Θετικό είναι.
συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Φυσικά και για άνθρωπους που έχουν υποχρεώσεις άμεσες είναι πόσο σωστό. Οπωσδήποτε μας έχει κουράσει αυτό το πράγμα, αλλά εμείς δεν ξέρουμε πότε τώρα θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Αλλά από ό,τι ακούμε θα τραβήξει χρόνο πολύ. Όπως γίνεται αντιληπτό, εάν ο καταθέτης δεν λάβει αυτή την εβδομάδα τα 300 ευρώ, δεν θα μπορεί να λάβει την επόμενη εβδομάδα 720 ευρώ, αλλά μόνο τα 420 ευρώ. Ειδικότερα με το ξημέρωμα του Σαββάτου 25 του μηνός, χάνεται το δικαίωμα της συνολικής ανάληψης των 300 ευρώ και ξεκινά νέα εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, η τραπεζική εβδομάδα αναλήψεων θα ξεκινάει κάθε Σάββατο ξημέρωμα, με όριο αναλήψεως 60 ευρώ ημερησίως. Εάν δεν πάει κάποιος την πρώτη μέρα, τότε θα έχει δικαίωμα μεταφοράς του δικαιώματος ανάληψης. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν πάει να σηκώσει τα 60 ευρώ το Σάββατο, τότε θα έχει δικαίωμα ανάληψης 120 ευρώ την αμέσως επόμενη ημέρα. Ή αν δεν πάει και πάλι, θα έχει δικαίωμα ανάληψης 180 ευρώ την μεθεπόμενη ημέρα. Εάν ο καταθέτης δεν κάνει την ανάληψη των 60 ευρώ ημερησίως εντός της εβδομάδας, τότε θα μπορεί με τη λήξη της εβδομάδας να λάβει σωρευτικά τα 420 ευρώ. Το δικαίωμα ανάληψης του εβδομαδιαίου ποσού εξαντλείται κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα, Σάββατο ξημερώματα πριν ξεκινήσει η νέα τραπεζική εβδομάδα. Κανονικά θα πρέπει να το αφήσουν ελεύθερο, γιατί η αγορά και η οικονομία δεν πάει μπροστά με αυτά που κάνουν. Περιμένουμε να βρουν τα πράγματα ανισορροπία τους. Με τι άλλο. Δεν είναι θετικό. Δεν είναι θετικό το να υπάρχει κάποια τροχοδότηση, αλλά από την άλλη δεν θα. Είχαμε και εμείς ζούσαμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Κανονικά δεν έπρεπε να κάνει. Κανονικά δεν έπρεπε να κάνει. Σωστό. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα για ποιο λόγο βάλανε αυτή τη δέσμευση δεν το ξέρω. Μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη, όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για τις ίδιες επιχειρήσεις, όπως είδαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ. Να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κωστόπουλο και εκπρόσωπο του επιμελητηρίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Κωστόπουλο, και σαν επαγγελματίας και σαν επιχειρηματίας και σαν πολίτες, αντιμετωπίζετε μια κατάσταση από τις πρώτες ημέρες επιβολής του κεφαλαιακού ελέγχου που θα έλεγε κανείς είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Με πάρα πολλές συνέπειες. Ακούσαμε ήδη και οι αριθμητικές συνέπειες τρομάζουν. 3 δις στην πραγματική οικονομία έχουν χαθεί. Αν χάνονταν νωρίτερα, μας έλεγαν 61 θέσεις εργασίας την ημέρα, φανταστείτε τι γίνεται αυτό το διάστημα. Εσείς πώς την βλέπετε αυτήν την εικόνα? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλο τον κόσμο, τον εμπορικό, διότι με αυτή την επιβολή του capital control και με το να μην μπορούν να έχουμε εισαγωγές στα περισσότερα προϊόντα που διακινούνται στην αγορά μας, έχουν αρχίσει να φαίνονται οι ελλείψεις. Και είναι και το παράδοξο να έχεις ορισμένα χρήματα στο χέρι και να μην έχουν εισαγωγές να σου δώσουν πράγματα. Να μην υπάρχουν πρώτες ύλες δηλαδή. Βέβαια. Και αυτές οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές, διότι θα χτυπήσουν και τον τουρισμό και την εξαγωγή. Διότι για να κάνεις εξαγωγή ορισμένα προϊόντα πρέπει να τα συσκευάσεις. Υλικά συσκευασίας δεν υπάρχουν. Στον αγροτικό τομέα υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα, σε γεωργικά φάρμακα κλπ. Καθώς επίσης και στα είδη διατροφής. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχουν τροφές για να ταΐσουμε τα κοτόπουλα. Mm-hmm. Μου έλεγε ένας διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας πτηνοπαραγωγής ότι την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίσανε και σφάξανε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νεωσών διότι δεν είχαν τροφές να εισάγουν να ταΐσουν. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Και έχω να πω κάτι σε αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται τα οικονομικά. Μπορεί να έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια και να έχουν σπουδάσει τα μαθηματικά, δυστυχώς όμως δεν ξέρουν την αριθμητική. Έχουν μείνει μεταξεταστές στην αριθμητική. Κάποια στιγμή. Και στην πραγματική οικονομία, εγώ θα σας πω. Γιατί ορισμένες φορές δεν καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει. Όταν βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις, για παράδειγμα, οι μεγάλες επιχειρήσεις για να φέρουν εισαγωγές, ότι χρειάζονται ένα μεγάλο, δεν μπορούν να δουλεύουν με τα 60 και τα 70 ευρώ. Χρειάζεται να υπάρξουν νέες ριζοσπαστικές κινήσεις και όσο διαφορά αυτό το σκηνικό που συνηθίζουμε πλέον στο τραπεζικό σύστημα. Αλλά από την άλλη, και οι επιχειρήσεις βλέπουν ότι καθημερινά αγωνιούν, δεν ξέρουν να κάνουν. Σκάνε επιταγές. Συμβαίνουν καταστάσεις πραγματικά απίστευτες στον ιδιωτικό τομέα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εκτιμώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και τώρα είναι ωραία, διότι μπορεί ορισμένοι να παίρνουν τα 60 ευρώ, αλλά δεν πληρώνουν λογαριασμούς, δεν βλέπουν τι φόροι έρχονται. Τη φοροκαταιγίδα που πρέπει να πληρώσουμε τα 14-15 δις πόσα είναι μέσα σε ένα χρόνο. Θα κλείσουν πάρα πολλά καταστήματα, θα μείνουν πάλι πολλοί υπάλληλοι άνεργοι και δεν ξέρω τι θα γίνει. Φοβάμαι για τα χειρότερα. Η κατάσταση πώς μπορεί να βελτιωθεί? Και το ερώτημα είναι ότι μια συμφωνία μπορεί να φέρει την άνοιξη, να το πω έτσι, γιατί όλοι σίγουρα στρέψαμε τα βλέμματά μας στο να
κλειστεί αυτή η συμφωνία, στο να μείνει η χώρα στο ευρώ και στην Ευρώπη. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια ομαλότητα και μια κανονικότητα σε επιχειρήσει. Εγώ εκτιμώ ότι πρέπει να κλειστεί η συμφωνία άμεσα και από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει επιτέλους ο προϋπολογισμός του κράτους να μην είναι ελλειμματικός, να είναι πλεονασματικός, έστω και σε πολύ μικρό ποσοστό. Θα έχουμε το δικαίωμα να αντιμετωπίσουμε τους δανειστές μας και να τους πούμε είτε να επιμηκύνουν τα δάνεια που έχουμε, είτε μετά από την πάροδο ορισμένων χρόνων να δουν ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι, να γίνει και κάποιο κούρεμα. Οπότε νομίζω ότι μπορεί κάποια στιγμή να φτιάξουν τα πράγματα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δεν γίνονται, θα λέγει κανείς, κινήσεις ουσίας από τη δική μας την πλευρά. Βέβαια. Τις περισσότερες φορές παρά, θα λέγει κανείς, ότι όλη την ώρα μας θέλει ο ξένος παράγοντας ή ότι. Ζητάμε δανεικά και αυξάνουμε τα εύξοδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει καταρχάς να κάτσουμε να δουλέψουμε. Και αν το προηγούμενο διάστημα λέγαμε να ανοίξουν οι κάνουλες της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, τώρα όχι οι κάνουλες πρέπει να ανοίξουν, τώρα πρέπει να ανοίξουν ολόκληρες θαλάσσιες οδοί ουσιαστικά για αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν περάσει πραγματικά δύσκολες ημέρες όλο αυτό το διάστημα της κρίσης. Δεν ξέρω, γιατί αυτά, όπως είπατε προηγουμένως, είναι πρωτόγνωρα που ζούμε. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα περάσει εάν γίνουν οι σωστές κινήσεις για να συνέλθουν. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον τη φωνή και την αγωνία των επιχειρήσεων είδαμε και πρόσφατα για την έρευνα της ΕΣΕΕ που μιλάει για νέα λουκέτα. Μιλάει για επιχειρήσεις οι οποίες θα μεταναστεύσουν. Δεν ξέρω, το σκέφτονται και οι επιχειρήσεις να βγουν στο. Πολλές επιχειρήσεις σκέφτονται να φύγουν, να πάνε στα γειτονικά κράτη, διότι δεν μπορούν να δουλέψουν εδώ. Είναι ασήκωτοι οι φόροι που θα κληθούμε να πληρώσουμε. Ασήκωτοι. Πώς θα γίνει? Δηλαδή, θα πληρώνουμε από το κεφάλαιό μας και πώς θα μπορούμε να κάνουμε μια ανάπτυξη? Πώς θα φέρουμε ένα καινούριο προϊόν? Πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια καινούρια θέση εργασίας? Δεν γίνεται. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και πρέπει όλοι μας να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί και να λογικευτούμε έστω και την τελευταία στιγμή. Εντάξει, είναι εύκολα τα λόγια τα μεγάλα. Αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να εργαστούμε, να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να βοηθήσουμε και την πατρίδα μας. Τα νέα παιδιά που έρχονται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε άμεσα να γίνονται κάποια πράγματα, γιατί μέσα στη ραστόνη του καλοκαιριού και μέσα στα μπάνια του λαού ενδεχόμενα να αφήσουμε και την κατάσταση έτσι, και νομίζω ότι αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο, αν δεν υπάρξουν άμεσα δραστικές κινήσεις. Εύχομαι να γίνουν όλα κατευθείαν. Να είστε καλά. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. 41 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και η Βουλή σε εκδήλωσή της αυτή την ώρα στέλνει το δικό της μήνυμα. Μία ημερομηνία που επιστέγασε τους αγώνες όλων εκείνων που δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις, που δεν αποδέχθηκαν το δικτατορικό γύψο, που δεν συμβιβάστηκαν με την ανελευθερία, την τυραννία, τη λογοκρισία, την παραβίαση των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Σήμερα τιμούμε εκείνους που αντιστάθηκαν με τον λόγο τους και με τις πράξεις τους κατά της χούντας των συνταγματαρχών, εκείνους που διώχθηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, έχασαν τη ζωή ή την υγεία τους, τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά δεν έχασαν την ψυχή, την αγωνιστικότητα, τη μαχητικότητά τους, δεν έχασαν ποτέ από τη ματιά και τον ορίζοντά τους τη δημοκρατία, δεν έχασαν ποτέ το πάθος τους για ελευθερία, ισότητα, κοινωνική και λαϊκή χειραφέτηση και συλλογική προκοπή. Κατόρθωσε ο ελληνικός λαός να επιβάλει δύο εθνικές επέτειες την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου, που δεν είναι το τέλος μιας εποχής, αλλά είναι η απόφαση για αγώνα. Εγώ λοιπόν ποτέ μου δεν γιορτάζω το αποτέλεσμα και επιμένω στο ότι δεν ήρθαμε εδώ, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, για να γιορτάσουμε την πτώση της Χούντας, αλλά για να μελετήσουμε την γενέθλια επανεμφάνιση της δημοκρατίας. Αυτό είναι το θέμα για μένα και έτσι θα το εξετάσω. Στις 23 Ιουλίου
το 1974 προσπάθησε ο Κίσιγκερ από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να επιβάλλει ένα καθεστώς μετατροπής της δικτατορίας σε μια δήθεν δημοκρατία όπως την ήθελε αυτός. Δεν το πέτυχε. Και η πρώτη του προσπάθεια πήγε στα χαμένα. Η συνεδρίαση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε με εξουσιοδότηση στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη να παραμείνει πρόεδρος του κόμματος μέχρι την άνοιξη του 2016. Με χειροκροτήματα προς το πρόσωπο του κ. Μεϊμαράκη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των μελών λοιπόν της Πολιτικής Επιτροπής με τον πρόεδρο του κόμματος να τονίζει ότι το τρίτο μνημόνιο έχει υπογραφεί τσεπρακαμένο. Η κριτική προς την κυβέρνηση και ο προσδιορισμός για μια ακόμη φορά του πολιτικού στίγματος Νέας Δημοκρατίας στο μεσαίο χώρο ήταν τα κεντρικά σημεία της ομιλίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία και ενέκρινε την απόφαση των κομματικών οργάνων για παραμονή στην ηγεσία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Έχουμε μια σχεδόν μονοκομματική κυβέρνηση, γιατί έχει απορροφήσει πλήρως τους ανεξάρτητους Έλληνες και μέσα σε 6 μήνες τα κάνανε λίμπα. Εμείς 3 κόμματα, 2,5 χρόνια κρατήσαμε όρθια την Ελλάδα. Αυτοί πήραν την Ελλάδα, έχουν μονοκομματική κυβέρνηση και καταστρέψανε την οικονομία, τη χώρα και έφεραν αυτή την ώρα τους Έλληνες πολίτες σε αυτή την κατάσταση. Να μην προκαλεί η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές τη Νέα Δημοκρατία και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμείς δεν ψηφίζουμε τα μέτρα, εμείς ούτε την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, έστω και αν τη φέρανε σε αυτό το σημείο. Εμείς δεν μετέχουμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά αν χρειαστεί να τους βοηθήσουμε, είμαστε παρόντες για να τους βοηθήσουμε. Η διαπραγματευτική ομάδα, η οποία είχε θετικά αποτελέσματα αυτά τα 3 χρόνια, είναι στη διάθεσή τους. Και αν θέλουν να μας ρωτήσουν, μπορούμε να τους πούμε. Αλλά αυτοί κάνουν τη διαπραγμάτευση. Αυτοί έχουν την ευθύνη για τα μέτρα που φέρνουν. Τα μέτρα που φέρνουν είναι ιδιοκτησία και έχουν την υπογραφή Τσίπρα και Παναγιώτη Καμένου. Χάθηκαν πάρα πολλά στους 6 μήνες που πέρασαν και είχαν και έχουν τεράστιο κόστος για την πατρίδα, αλλά και για κάθε πολίτη χωριστά. Πρέπει αυτό ο πολίτης να το καταλάβει ο ίδιος, το τι θα πληρώσει αυτούς τους 6 μήνες που χάθηκαν. Γιατί οι 6 μήνες που πέρασαν γύρισαν τη χώρα στα πιο βαθιά της κρίσης. Ζωντάνευσαν κινδύνους που είχαμε ξεπεράσει με τη δική μας κυβέρνηση, με την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Και όλοι μαζί θα χτίσουμε τη νέα Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Ευχαριστώ τον Αντώνη Σαμαρά για τη γενναία απόφαση που πήρε. Ευχαριστώ τον Κώστα Καραμαλή που στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Και πάνω απ' όλους ευχαριστώ τον ανώνυμο νεοδημοκράτη που τον καλούμε σήμερα να ξαναπάρει τη σημαία περήφανα για να σηκώσει την Ελλάδα στα δικά του χέρια. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Αυτά λοιπόν και από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Αφού είδαμε όλο το πολιτικό ρεπορτάζ, πάμε να τα σχολιάσουμε αυτά μαζί με έναν από τους εκλεκτούς συναδέλφους και ανταποκριτή, τον κύριο Βασίλη Ταλαμάγκα. Καλησπέρα. Θέλει Καλλιόπουλε, καλησπέρα και σε εσένα και στους τηλεθεατές του ΠΕΣ. Νομίζω ότι οι στιγμές απαιτούν να υπάρξουν τα μπάνια του λαού. Δεν ξέρω πόσο θα μας αφήσουν οι εξελίξεις, οι κεντρικές εξελίξεις, αλλά αφού πέρασε και το δεύτερο πακέτο μέτρων, μοιάζει να υπάρχει ένα τέτοιο περιθώριο, θα έλεγε κανείς, πολιτικής αναγωγής. Θέλει Καλλιόπουλε, τα λες καλά. Τα μπάνια του λαού είναι ιερά πια. Και μπαίνουμε σε αυτή την περίοδο, είναι από τα καλά που άφησε η εποχή του Ανδρέα του Παπανδρέου. Επειδή είναι Ιούλιος και είναι και μέρα σήμερα έτσι κομβική επέτειος δημοκρατίας, και για να μην στενοχωρήσω διάφορους, εντάξει, να μην θυμίζω τα διάφορα άσχημα της εποχής του Ανδρέα του Παπανδρέου, γιατί πολλά από τα δεινά που πληρώνουμε σήμερα για μένα, εντάξει, στο παίρνω πάνω μου, τα οφείλουμε σε εκείνη την εποχή. Αλλά αυτό τώρα δεν έχει. Ναι. Τα μπάνια του λαού είναι ιερά. Ξεκινάει μια περίοδος η οποία θα φτάσει εκεί μέχρι της Παναγίας, όπου θα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μετά και τη σημερινή, αυριανή ημέρα, μάλλον τη Δευτέρα που θα είναι και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρόν στην πολιτική γραμματεία για να δει και τα εσωτερικά του κυβερνώντος κόμματος. Μετά θα πάμε μέχρι μετά της Παναγίας, όπου εκεί θα πρέπει
να κλείσουν κάποια στιγμή μέχρι τις 20 οι διαπραγματεύσεις για το τρίτο πρόγραμμα. Σήμερα ο κύριος Μοσχοβησή, ο Γάλλος υπουργός, είπε ότι πιθανότατα να χρειαστεί, δηλαδή το ψέλησαν οι Γάλλοι αυτό, σε πρώτη φάση ένα πρόγραμμα γέφυρα, θεωρώντας ότι μήπως δεν κλείσουν και πραγματεύσεις μέχρι τότε. Να το δούμε. Γιατί υπήρχε και το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αντάρτη, ποτετάρτη, δεν υπήρχε πρόσθεση. Τέλος πάντων, εντάξει, τη Δευτέρα θα έρθουν όλοι και θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για το τρίτο πρόγραμμα. Τώρα, πάντως η Τρόικα θα έρθει. Η Τρόικα θα έρθει όπως και να έχει και όπως και να θέλαμε να τη διώξουμε, η Τρόικα θα είναι εδώ. Αυτή είναι μια. Όχι, εντάξει, απλά το. Και Τρόικα και μνημόνιο και πρόγραμμα. Αλλά λέγαμε, άλλα ήρθατε, άλλα θα ζήσουμε, άλλα θα βρούμε το φθινόπωρο. Λοιπόν, έρχεται η Τρόικα, η ελληνική κυβέρνηση πάντως θα δώσουμε και ένα παλιό που είχε να την πάει στο Μητράκι να μείνει μακριά, αλλά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λένε ότι εμείς δεν πάμε 45 και 50 χιλιόμετρα εξ' από την Αθήνα, θέλουμε να είμαστε στο κέντρο και να πάμε στα Υπουργεία. Θυμάσαι παλιά που λέγαμε πριν από κάποιους μήνες ότι να μην πηγαίνουμε στα Υπουργεία, να είμαστε περήφανοι και λοιπόν, τώρα από Δευτέρα ξανά πάμε τα Υπουργεία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι θα πρέπει να δούμε μετά με τη διαπραγμάτευση, πώς πάει η διαπραγμάτευση, αν κλείνει το θέμα, αν θα γίνει ένα Eurogroup, πότε θα γίνει. Κάποιες πληροφορίες έλεγαν ότι με τηλεδιάσκεψη μπορεί να γίνει στις 11 του μήνα, πριν τις Παναγίες, για να εξετάσει και δημοσιευτεί το διαπραγματεύσιο με τους εταίρους. Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι μπορεί να γίνει μετά τις Παναγίες, γιατί δεν θα έχουν προλάβει μέχρι τότε. Αν όλα πάνε καλά για το τρίτο μνημόνιο, το τρίτο πρόγραμμα, μετά θα πρέπει να συνεδριάσουν εκεί από τις 20 μέχρι το τέλος του μήνα τα κοινοβούλια να περάσουν τη νέα συμφωνία για την Ελλάδα. Και βεβαίως θα συνεδριάσει και το ελληνικό κοινοβούλιο για να περάσει το τρίτο πακέτο, το τρίτο μνημόνιο. Τώρα, σε όλα αυτά βάλε Θέμη Καρελόπουλο ότι στην κορυφή της πολιτικής γραμμίδας, γύρω δηλαδή από το Μέγαρο Μαξίμου, σχολιάζεται έντονα το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Να. Δεν είναι λίγοι από τους υπουργούς. Εγώ μίλησα το μεσημέρι με δύο υπουργούς ενεργέτες κυβέρνησης, οι οποίοι θεωρούσαν ότι θα έχουμε εκλογές μέχρι το Σεπτέμβριο, μέσα στο Σεπτέμβριο. Ένας μάλιστα μου ανέφερε και την ημερομηνία πριν τις 13 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή είναι αδύνατο, δεν είναι δηλαδή, με λίγα λόγια, η αναταραχή δεν θα σταματήσει, τουλάχιστον ο κλονισμός αυτός που υπάρχει. Το κυρίαρχο δεν είναι κλονισμός στην πολιτική σκηνή, είναι ο κλονισμός της αγοράς. Τα ακούσαμε και νωρίτερα εδώ, μας τα λέγανε και ο κύριος Κιορκίδης αλλά και εκπρόσωποι των επιμελητηρίων, ναι. Ότι η πραγματικότητα είναι ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ο Βασίλης ο Κιορκίδης, ναι, τα ξέρει όσο ελάχιστη στην Ελλάδα. Δυστυχώς κάποιος έχει πάρει σε ένα κουμπί και έχει κλείσει η ελληνική αγορά. Είναι τεράστια ζημιά που έχει γίνει, το έχουμε πει και από την εκπομπή σας και από το ΦΕΣ, Καρελόπουλε, που έχουν γίνει με τα capital controls. Αυτή η διαδικασία έχει κοστίσει για μένα στην ελληνική οικονομία και δεν έχουμε τον χρόνο τώρα να κάποια στιγμή πρέπει να τα βάλουμε κάτω τα νούμερα όσο ένα μνημόνιο. Το κακό που έχουν κάνει τα capital controls στην ελληνική οικονομία δεν το καταλάβουμε τώρα, θα το καταλάβουμε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Ήδη σήμερα το κατάλαβαν και οι δανειστές και λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει τους στόχους του πλεονάσματος η Ελλάδα και αρχίζουν και μειώνουν τους στόχους. Δηλαδή το καταλαβαίνουν και οι ξένοι. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στην Ελλάδα, εγώ βέβαια θα υπάρχει ύφεση, δεν το συζητάμε, ότι δύσκολα θα πιαστούν τα πλεονάσματα και όλα αυτά μπορούν να φέρουν και μια νέα πολιτική αναταραχή, διότι αλλάζει άκρη το σκηνικό, έτσι δεν είναι. Να. Μέχρι να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι πάρα πολλά ψυχραιμία στον κόσμο και να ηρεμήσει λίγο από την κατάσταση γιατί πραγματικά μας έχουν κάνει χάλια, να το πω έτσι, χωρίς ψυχολογία. Καλά το λες και κυρίως εθνική συνοχή. Έχει σημασία, δεν χωράει αυτές τις εποχές ένας διχασμός ο οποίος τουλάχιστον σε επίπεδο βάσης κόσμου, απλών πολιτών, δηλαδή πρέπει να καταλάβουν τα προβλήματα είναι προβλήματα συμπολιτών και συμπολίτες είμαστε όλοι. Πάνε εκείνες τις παλιές εποχές που μοιραζόμασταν. Τώρα πλέον θέλει κοινή συνισταμένη απέναντι στα προβλήματα. Και αυτό νομίζω πρέπει να το κατανοήσουν όλοι ανεξαρτήτως ό,τι και αν ψήφισαν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη Ταλαμάγκα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα στα θέματα από την περιοχή μας. Από τον Οκτώβριο θα τεθεί σε εφαρμογή η επέκταση της ελεγχόμενης στάθμης στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά με αρκετές αντιπαραθέσεις το χθεσινό βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο. Με το όλο ζήτημα να υπάρχει δέσμευση ότι θα επανεξεταστεί κατά τα Χριστούγεννα.
Μεγάλη συζήτηση έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας αναφορικά με το ζήτημα της επέκτασης της ελεγχόμενης στάθμισης στην κεντρική αγορά της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Κατά την διάρκεια πάντως της συζήτησης, αυτή ξέφυγε αρκετές φορές επί της ουσίας του ζητήματος, με θέματα που έχουν να κάνουν συνολικά με το κυκλοφοριακό της πόλης αλλά και την εν γέννη λειτουργία της κεντρικής αγοράς να απασχολούν το σώμα. Όλες οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής για τα κυκλοφοριακά θέματα αποδείχθηκαν επιτυχείς όλες. Ας κάναμε ένα βήμα. Υπόσχομαι ότι αν υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα θα πει εδώ και θα πει. Αλλά είναι σωστή η κατεύθυνση και σωστό το μέτρο, αγαπητοί συμφιμότες. Την αντίθεσή τους στο ζήτημα της ελεγχόμενης στάθμευσης εξέφρασαν επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ΚΑΚ. Ερχόμαστε σήμερα και καλούμαστε πάλι να δεν έχει γίνει καμία διαφώνηση. Εμείς δεν έχουμε καταρτήσει από καθένα να εκφέρουμε γνώμη πουθενά. Ερχόμαστε σήμερα και θέλουμε να κάνουμε το νόμιο πάλι έξω, το ένα πεζοδρόμιο έξω, χωρίς να προβλέπουμε πού θα πάνε τα κρατικά αυτοκίνητα, χωρίς τίποτα από όλα αυτά που δεν είναι μόνο μια ακόμα συνεπάρχουμε σε ένα κομμάτι, τι συνεπάγεται στη συνέχεια. Σημαντικά της. Όλοι εμείς, αν εσείς όλοι θέλετε μία αγορά να γίνει πιο βιώσιμη η αγορά, εμείς θέλουμε 101. 101. Απλά δεν αρνούμαστε να μας υποτιμούν νοητικά. Στο ότι η πόλη χρειάζεται επικαιροποίηση της μελέτης για το κυκλοφοριακό, εστίασαν ωστόσο οι παρατάξεις της μειοψηφίας. Να γίνει μια επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη για όλη την Καλαμάτα. Ότι η Δημοτική Αρχή και σε αυτό το θέμα κινείται με τη δικιά της λογική, δηλαδή να μπαίνουν φόροι, να μπαίνουν κλήσεις, να μπαίνει πάρκινγκ με πληρωμή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα. Οι οποίες πρέπει να γίνουν, δεν πρέπει αποσπασματικά να κρίνεται σε αναφορά με την μελέτη της ΕΕ. Θα πρέπει λοιπόν όλο το πρόβλημα και όλο το θέμα των ρυθμίσεων των κυκλοφοριακών να τεθεί ή να γίνει μια νέα μελέτη. Δεν σημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο για την πόλη, γιατί όταν μια πόλη αναπτύσσεται, θα πρέπει ο καθένας που εστίασε ένα επάγγελμα ή έρθει σαν επισκέπτης ή ζει εδώ πέρα μόνιμα, να ξέρει πώς θα κινείται και πώς θα πηγαίνει. Στην αγορά δραστηριοποιείται ένα σύλλογος επαγγελματιών, οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπατε, πουλάνε ένα λίτρο πεπερδινά χρήματα. Αυτοί δεν μπορούν και αυτοί πρέπει να πάρουν την απόφαση. Καμία κανένας δήμος και καμία εταιρεία του Δήμου δεν μπορεί να πάρει απόφαση για τη ζωή των επαγγελματιών της αγοράς. Το θέμα τελικώς πέρασε κατά πλειοψηφία με τον Δήμαρχο να σημειώνει ότι αυτό μετά από 2 μήνες εφαρμογής θα τεθεί εκ νέου προς συζήτηση προκειμένου να υπάρξουν τυχόν αλλαγές. Ελεγχόμενη στάθμευση στην αναδρομική πλευρά της αγοράς, στο βόρειο και στο νότιο πάρκι. Β. Τιμολόγηση 0,50 με ανοχή μέχρι 1,5 ώρα. Μετά ό,τι προβλέπει το κόμμα. Και στη συνέχεια μέχρι 1,5 ώρα που έχει το βέβαιο και παραπάνω με την κάρτα του πρέπει να το πληρώσει. Και επανεξέταση του μέτρου, σε παρακαλώ Γιάννη, να ξανάρθει το θέμα αυτό γύρω στα Χριστούγεννα, να δούμε πώς πάει ακριβώς. Αυτό είναι η πρόταση. Μία ψηφοφορία, πακέτο όλα. Όπως το μνημόνιο. Μία γεύση. Μπροστά στο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην αγορά, κάθε επαγγελματίας προσπαθεί να κρατήσει ζεστή την κίνηση στην αγορά και το κατάστημά του. Τα τοπικά σούπερ μάρκετ προχωρούν σε δυναμικές προσφορές, βοηθώντας τους καταναλωτές με κάθε τρόπο. Μπορεί ο ΦΠΑ να έχει ανέβει στο 23% και όλα τα προϊόντα να έχουν φτάσει στα ύψη. Παρ' όλα τα σούπερ μάρκετ διατηρούν τις προσφορές και τις καλύτερες τιμές προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Εμείς εδώ προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά. Εξακολουθούμε να έχουμε προσφορές, είτε με ένα συν ένα δώρο, είτε με φυλάδιο που αυτή την εποχή ξεκίνησε σήμερα και τρέχει ένα φυλάδιο πολύ καλό για τους πελάτες. Και επίσης προσπαθούμε βάσει συνεργασιών με κάποιες εταιρείες σε κάποιες ημέρες, σε 2 με 3 ημέρες την εβδομάδα, να έχουμε συγκεκριμένα προϊόντα προσφορά. Επίσης, έχουμε κρατήσει σε πολύ χαμηλές τιμές το έτοιμο φαγητό, το οποίο μαγειρεύεται με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Καλαμάτας. Τα προϊόντα, όλα τα πρώτη σύλληση είναι μέσα από το κατάστημα. Και βλέπουμε ότι είναι το μόνο τμήμα το οποίο δεν έχει χάσει καθόλου, παρόλο που έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ, δεν έχει χάσει καθόλου από την κίνηση που είχε. Απέναντίας, οι πελάτες μας είναι πολύ ευχαριστημένοι από το συγκεκριμένο τμήμα και βλέπω ότι μας προτιμούν και μας τιμούν με την παρουσία τους. Ο κόσμος φαίνεται να τρομοκρατήθηκε στην αρχή με την αύξηση του ΦΠΑ. Ωστόσο, σιγά σιγά αρχίζει να προσαρμόζεται και οι προσφορές, αλλά και οι καλύτερες τιμές είναι κάτι που τον βοηθούν πάρα πολύ να ανταπεξέλθει στις δύσκολες ημέρες.
Ναι, τις πρώτες μέρες είδαμε ότι υπήρχε μια μικρή πτώση, αλλά βλέποντας ότι όσο περνάνε οι μέρες, βλέπω ότι ομαλοποιείται λίγο η κατάσταση. Πλέον οι πελάτες ανταποκρίνονται πάρα πολλές προσφορές, τις επιδιώκουν και τις ψάχνουν να τις βρουν. Εμείς επικοινωνούμε το φυλάδιό μας είτε διανέμοντάς μας στην πόλη είτε μέσω ίντερνετ, είτε ρωτώντας μας εμάς εδώ στο κατάστημα. Και είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο καλάθι της οικοκυράς να μείνει σταθερό. Δεν καταγράφεται μεγάλο το ενδιαφέρον ακόμη στην Καλαμάτα από πολίτες που ενδιαφέρονται για τα επιστημιστικά προγράμματα. Μέχρι στιγμή στην Περιφερειακή Ενότητα έχουν υποβληθεί 50 αιτήσεις. Η διαδικασία εξελίσσεται στο Μαλέ, ενώ μέχρι τις 5 Αυγούστου, όπου και λίγη προθεσμία, αναμένεται η κινητικότητα να είναι μεγαλύτερη. Ο Μαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ατόμων και οικογενειών προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το επιστημιστικό πρόγραμμα από τις 15 Ιουλίου. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 5 Αυγούστου. Ομαλή ροή υπάρχει μέχρι τώρα. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις. Υπάρχει όμως ένα ενδιαφέρον. Έρχονται, ρωτάνε, ψάχνουν τα δικαιολογητικά που χρειάζεται ο κόσμος. Έχουν γίνει αρκετές αιτήσεις, κυρίως στο Δήμο Καλαμάτας. Στην υπόλοιπη Μεσσηνία όχι πάρα πολλές. Προφανώς δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση ακόμα. Γίνονται όμως προσπάθειες από τους περιφερειακούς δήμους για να ενημερωθεί ο κόσμος. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται κυρίως είναι φορολογικά στοιχεία, δηλαδή το ε1, το εκαθαριστικό και ένα αποδεικτικό του έμφυα προκειμένου να φαίνεται η αντικειμενική αξία των ακινήτων εφόσον υπάρχουν, για τα εισοδήματα του 14, δηλαδή η φορολογική δήλωση του 15 πρέπει να έχει υποβληθεί, αλλιώς δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Αυτά είναι ουσιαστικά τα δικαιολογητικά, ταυτότητα, άμκα, αφημία, αυτά τα έχει έτσι και αλλιώς η φορολογική δήλωση. Το πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας και βασικής υλικής συνδρομής είναι από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη Μεσσηνία αντιστοιχεί στο ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου για κάθε χρόνο μέχρι το 2020. Όλα τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, υπάρχει βέβαια ένα συγκεκριμένο ποσό που έχει επιμεριστεί για αυτό το πρόγραμμα και αυτό θα διανεμηθεί ανάλογα στους δικαιούχους. Όλα τα άτομα όμως που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να ενταχθούν. Δεν υπάρχει περιορισμός στους δικαιούχους. Τα κριτήρια είναι εισοδηματικά κυρίως, δεν ξέρω αν πρέπει να τα ξαναπώ. Είναι 3.000 για το άτομο και ανεβαίνει ανάλογα με τα άτομα της οικογένειας. Οι παροχές του προγράμματος είναι κυρίως τρόφιμα, είναι βοήθεια σε τρόφιμα και κάποια βασικά υλικά, όπως είναι ρούχα ή κάποια προϊόντα καθαρισμού που θα δοθούν. Και έχει και συνοδευτικά μέτρα. Εκεί υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον κόσμο. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ακόμα συγκεκριμένα ποια θα είναι ακριβώς τα μέτρα που θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε στην περιοχή μας. Έχουν γίνει προτάσεις και γίνεται μια διαργασία αυτή τη στιγμή. Όταν λέμε συνοδευτικά μέτρα, μιλάμε για ψυχοκοινωνική στήριξη ενηλίκων και παιδιών, συμβουλές διατροφής, συμβουλές διαχείρισης του οικογενειακού προγραμματισμού, κοινωνικά φροντιστήρια, προγράμματα απασχόλησης παιδιών, ακόμα και εκδρομές. Δεν έχω κάνει καταμέτρηση ακόμα για όλες τις μέρες. Από περίπου στις 50 αιτήσεις έχουμε εμείς σαν περιφερειακή ενότητα, περίπου. Τώρα οι Δήμοι δεν έχω στοιχεία ακόμα το πόσες έχουν γίνει. Η τριπλή μείωση των συντάξεων με 6% το μήνα Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο προκύπτει λόγω της αναδρομικής επιβολής νέων εισφορών και της πρακτικής αδυναμίας των ταμείων να αρχίσουν να τις παρακρατούν από αυτό το μήνα. Οι συνταξιούχοι πάντως επισημαίνουν πως για μία ακόμη φορά πλήττονται τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Τριπλή εισφορά υπέρ του κλάδου ασθενείας θα παρακρατήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία από τις συντάξεις, κυρίες και επικουρικές του μηνός Σεπτεμβρίου που θα καταβάλουν σε 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους στα τέλη Αυγούστου. Η τριπλή μείωση των συντάξεων με 6% τον μήνα για τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο προκύπτει λόγω της αναδρομικής επιβολής των νέων εισφορών και της πρακτικής αδυναμίας των ταμείων να αρχίσουν να τις παρακρατούν από αυτόν τον μήνα. Στελέχη των ταμείων υπογράμμιζαν χθες ότι ήδη έχουν οριστικοποιήσει τα αρχεία των πληρωμών των συντάξεων του μηνός Αυγούστου που θα καταβληθούν στα τέλη Ιουλίου χωρίς να επιβάλλουν τις νέες εισφορές αφού δεν εκδόθηκε καμία σχετική εγκύκλειος για την εφαρμογή του νέου νόμου. Χάλια, πώς θα το βλέπω. Είναι δυνατόν να το συντάξει, πώς θα το βλέπω καλά ότι θα μου μειώσουν τη σύνταξη. Τι να βλέπω, εγώ θα υποφέρουμε. Πρέπει να πούμε να βάλουν τη λογική πάνω απ' όλα υπέρ του ελληνικού λαού να δικαιωθούμε και εμείς οι φτωχοί να περάσουμε κάποια καλύτερη
καλυτέρευση, επιβίωση. Όχι. Δεν θα πρέπει, αλλά δεν μας αφήνει και η μαφία. Όχι, δεν μπορούμε, αλλά τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Με αυτό το δεδομένο, η νέα εισφορά ασθενείας θα αρχίσει να παρακρατείται από τον Σεπτέμβριο. Και αν δεν αποφασιστεί διαφορετικά, θα παρακρατηθούν αναγκαστικά από τις συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου οι εισφορές τριών μηνών. Η επιβάρυνση απώλεια εισοδήματος για τους συνταξιούχους θα είναι ανάλογη με το ύψος των συντάξεων. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε εκείνα που παίρναμε. Πόσο τώρα να μειωθούν κι άλλο. Όχι μόνο η τρίτη ηλικία ειδικά μας συντηρεί και την νεολαία. Πλήρωνται όλοι. Όλοι με αυτά τα μέτρα. Και αν δεν έχω να χαλάσω εγώ, πώς θα έχουν δουλειά και τα μαγαζιά. Πώς θα πάρω. Αν μένω με το ίδιο ρούχο 5 χρόνια, πώς θα ξοδέψω, πώς θα κινηθεί η αγορά. Όλοι πληρώνουν. Αυτά είναι υφυσιακά μέτρα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν πουθενά. Αποκλείεται να γίνει κάτι. Πιστεύω πως όχι, γιατί έχω και δύο παιδιά τα οποία στηρίζονται πάνω σε μένα άνεργα. Αν έβρισκαν δουλειά στα παιδιά, ας κόβαν σε εμάς. Ας βρουν μια δουλειά στα παιδιά. Οπωσδήποτε. Εμείς είμαστε αδικημένοι και πρωτού αυτή την κατάσταση. Πόσο τώρα που ταλαιπωρούμε. Αυτό είναι άκυρο. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν το δέχομαι, διότι ένας χαμηλοσυνταξιούχος που παίρνει, ας πούμε, 500-600 ευρώ να τα φτάσουν, ξέρω εγώ, πώς θα τα απεξέλθει να πάει ένας ασθενής να πάει να πάρει τα φαρμακά του. Πώς θα επιβιώσει, να πούμε. Οι μεγάλοι επιβιώνουν και την παίρνουν καλά. Οι μικροί όμως, τι θα κάνουμε εμείς οι μικροί, η αστική τάξη, να πούμε. Πρέπει να προσέξουν πρώτα την αστική τάξη, να δώσουν παροχές στο φτωχό ελληνικό λαό. Η ικανοποίηση για το Φεστιβάλ Χορού και την πορεία και ένταξή του στο ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Όπως τόνισε ο κ. Νίκας, δικαιώνεται ο αγώνας που δόθηκε για τη στήριξη του θεσμού. Η ικανοποίηση επικρατεί στην Δημοτική Αρχή Καλαμάτας, καθώς σύμφωνα με τον Δήμαρχο δικαιώνεται η επιλογή για να στηριχθεί το Φεστιβάλ Χορού. Που ο Δήμος Καλαμάτας τόλμησε, γιατί θέλαμε να δώσουμε και ελπίδα και αισιοδοξία και αγωνιστικότητα, ότι δεν το βάζουμε κάτω μέσα στην κρίση. Και τα αποτελέσματα αυτής της τολμηρής επιλογής τα γνωρίζετε. Έχουμε πάνω από 100 σελίδες προβολής στον αθηναϊκό και το διεθνή τύπο και πολύ περισσότερα στις ηλεκτρονικές σελίδες. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Αλλά να ξέρετε, το Φεστιβάλ Χορού κατά τα 3/4 το πληρώνει ο Δήμος Καλαμάτας. Το λιγότερο κατά τα 3/4. Είναι ένας αγώνας που έχει γίνει από το Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τον κάθε Δημότη ξεχωριστά. Είναι υδρότας καλαματιανός αυτό το οποίο γίνεται στην πόλη και την προβάλλει και στο Πανελλήνιο και διεθνώς. Παράλληλα, ο κύριος Νίκας αναφέρθηκε και στην ένταξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να συνεχίσει η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του, τουλάχιστον έως το 2020. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Έστω και με λίγα χρήματα να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αυτό είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση, γιατί είναι βεβαιότητα ότι μέχρι το 2020 υπάρχει μια βάση. Από εκεί και πέρα, το Φεστιβάλ Χορού, που είναι ένα παράθυρο ανοιχτό της πόλης στην Ευρώπη και στον κόσμο, θα διατηρηθεί πάση θυσία, όχι μόνο από τη δική μας Δημοτική Αρχή, από κάθε Δημοτική Αρχή. Και ευχαριστώ και τον Υπουργό Εσωτερικών και τον κύριο Ξυδάκη και τον Υπουργό Παιδείας και τους γραμματείς, ένα ολόκληρο επιτελείο που ήρθε εδώ στην πόλη και μας θύμισε και πρόβαλε με την παρουσία του το Φεστιβάλ, δείχνοντας την πανελλήνια απήχησή του και την προσφορά σε εθνικό επίπεδο σε πολιτιστικά ζητήματα. Είναι καλό νέο ότι θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ λοιπόν. Το εργαστήριο Γλυπτικής είναι μια συνέντευξη με σύγχρονο καλλιτεχνών, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με μια τέχνη που έχει τις ρίζες της στα αρχαία χρόνια και η οποία θα λαμβάνει η χώρα σε δημόσιους χώρους. Η πανάρχια ανάγκη του ανθρώπου να επινοεί σχήματα και μορφές σε δύο και κυρίως σε τρεις διαστάσεις, με σκοπό αρχικά να απεικονίσει και στη συνέχεια να εξευμενήσει το μεταφυσικό του φόβο, αποτελεί την απαρχή της τέχνης της γλυπτικής, η οποία συνεχίζει επί χιλιάδες χρόνια να γεννά αριστουργήματα υψηλής αισθητικής σε κάθε οργανωμένη κοινωνία του πλανήτη. Είμαστε στο χώρο του λιμανίου, εδώ νότια του Πανελληνίου, και στο χώρο που έχουμε στήσει το υπαίθριο εργαστήριο γλυπτικής, το δεύτερο εργαστήριο γλυπτικής που γίνεται, και τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Θέλω να πω ότι το καλλιτεχνικό στέκι
και το Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας σε μια συνεργασία τους έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα που δίνει τη δυνατότητα έτσι λίγο στους κατοίκους να έρθουν σε άμεση επαφή με αυτή την πανάρχια τέχνη της γλυπτικής και να παρακολουθούν την καθημερινή εξέλιξη των έργων. Εγώ προσπαθώ να παρομοιάσω ένα κύμα που το παράστηκε ένα φύλλο απάνω σε ένα μπορόλιθο μανιάτικο. Αυτό θα μας πάρει ένα μήνα όσο διαρκεί το ανοιχτό εργαστήριο εδώ, γλυπτικές. Εδώ σήμερα μαζί με το δάσκαλό μας τον Γιάννη τον Κούζο έχουμε ξεκινήσει μια σειρά αγαλμάτων. Κάποια έχουν θέμα την ναυτική εβδομάδα και κάποια άλλα όπως το δικό μας είναι μια πρωτομή. Οι συμμετοχές είναι γύρω στις 20, αποτελούνται από γλύπτες που έχουν με παρουσία στον ελλαδικό χώρο. Είναι το τμήμα γλυπτικής από το καλλιτεχνικό στέκι και είναι και ελεύθερες συμμετοχές, άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται πιο προσωπικά στο σπίτι του σαν χόμπι, ναι, και ήρθαν εδώ να συμμετέχουν μαζί μας. Στόχος του ανοιχτού εργαστηρίου είναι να αναδείξει με ζωντανό και παραστατικό τρόπο την τέχνη της γλυπτικής, προσφέροντας συγχρόνως μια μοναδική ευκαιρία προβολής του τόπου και του πολιτισμού μας, αλλά και προσέλκυσης επισκεπτών και καλλιτεχνών που ενδιαφέρονται γενικότερα για την τέχνη. Κοιτάξτε, στο χώρο εδώ πέρα έχουμε ένα μήνα. Αλλά ένα έργο σαν αυτό ξεκινάει από το εργαστήριο. Στο εργαστήριο υπάρχει ένα μοντέλο. Αναλόγως την εμπειρία του καθενός μπορεί να πάρει μια πρωτομή από 1 έως 2 μήνες να φτιαχτεί το πρόπλασμα στον πυλό. Και από εκεί και πέρα γίνεται το καλούπι στο γύψο για να είναι σταθερό και να μην αλλοιώνεται. Και ξεκινάμε να μετράμε και να μεταφέρουμε στην πέτρα τα σημεία. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η μέθοδος είναι πανάρχια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή από 2.000 και 3.000 χρόνια πριν έτσι δουλεύανε. Εγώ δουλεύω ένα πρόπλασμα που έχουμε εδώ. Είναι ένας γυναικείος κορμός. Και έχει ξεκινήσει ήδη να βγαίνει δηλαδή από την πέτρα. Η τέχνη είναι μια έτσι μοναχική λίγο διαδικασία και εμπειρία. Και με μεγάλη μας ευχαρίστηση εμείς θέλουμε να βγούμε λίγο έξω γιατί μερικές φορές το έχουμε ανάγκη. Θα είμαστε μέχρι τις 20 Αυγούστου και προγραμματίζονται και άλλες εκδηλώσεις στο ενδιάμεσο όπως μουσικές εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις περί τέχνης και γλυπτικής πιο συγκεκριμένα, προβολές, κινηματογραφική βραδιά κτλ. Ενεργοποίηση και του Δήμου Μεσίνης είχαμε για το θέμα που αφορά στο επισκεπτικό πρόγραμμα. Από το Δήμο μάλιστα έγινε κάλεσμα προς πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά. Το πρόγραμμα επισκεπτικής βοήθειας υλοποιείται και στη Μεσίνη με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής να είναι 40. Αλληλεγγύη στην πράξη. Σήμερα σας καλέσαμε εδώ για τη συνέντευξη που μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης των δημοτών της Μεσίνης στο πρόγραμμα επισκεπτικής και βασικής υλικής συνδρομής είμαστε μέλη ο Δήμος Μεσίνης σε μια σύμπραξη η οποία είναι η περιφέρεια ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι χρήματα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επισκεπτικής βασικής υλικής στήριξης, το οποίο αυτό το πρόγραμμα το περιμέναμε αρκετό καιρό. Μακάρι να μην χρειαζόταν τα οικονομικά της χώρας μας και της περιοχής μας να είμαστε σε τέτοιο επίπεδο που να μην χρειαζόταν αυτό το πρόγραμμα να το στηρίξουμε και να μην χρειαζόταν ο κόσμος να του δώσουμε βασικά πράγματα που έχει σχέση με τη διατροφή και την υλική στήριξη, ακόμα και την ψυχολογική στήριξη που θα χρειαστεί μέσα σε αυτή την κρίση. Το πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των οφειλουμένων. Καλιάσαμε την προσπάθεια της περιφέρειας για να κάνουμε από κοινού το πρόγραμμα. Μερικοί δήμοι διάλεξαν άλλους τρόπους μόνοι τους στην Ελλάδα να κάνουν τέτοια προγράμματα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει από κοινού να κάνει την προσπάθεια, γιατί πιστεύουμε και η τεχνογνωσία που υπάρχει και η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα είναι τέτοια που θα μπορεί στη βοήθεια, στη συνέχεια να έχουμε καλύτερες δράσεις και καλύτερα, να λειτουργεί καλύτερα το πρόγραμμα προς όφελος όλων των δημοτών μας. Ο Δήμος Μεσίνης καλεί τους απόρους να καταθέσουν αίτηση. Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι στις 5 Αυγούστου και σημεία εξυπηρέτησης είναι στο Δημαρχείο Μεσίνης και στις κατατόπου δημοτικές ενότητες.
Τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι κυρίως εισοδηματικά. Με τη φετινή φορολογική δήλωση πρέπει να έχει εισόδημα για μεμονωμένο άτομο 3.000 ευρώ, 4.500 ευρώ για το ζευγάρι και 1.500 ευρώ για κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέλος ή 900 ευρώ για κάθε, προσαυξάνεται για κάθε ανήλικο προστατευόμενο. Άλλο κριτήριο για να ενταχθεί κάποιος είναι ακίνητη περιουσία. Δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 115.000 και προσαυξάνεται αυτό και 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα ή 15.000 ευρώ για κάθε ανήλικο. Σε θέματα από τον κόσμο τώρα, σε μερική απόσυρση των μπλόκων τους προχωρήσαν οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι. Οι διαμάχοι για τις τιμές των προϊόντων όμως δεν έχει τελειώσει. Την ίδια στιγμή, ένα νέο εξωπλανήτη που μοιάζει με τη Γη ανακάλυψαν Αμερικανοί αστρονόμοι. Ένα νέο εξωπλανήτη που μοιάζει με τη Γη ανακάλυψαν Αμερικανοί αστρονόμοι σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA. Ο πλανήτης αυτός εντοπίστηκε μέσω του τηλεσκοπίου Kepler και είναι κατά περίπου 60% μεγαλύτερος από τη Γη, ενώ απέχει 1400 έτη φωτός από αυτή και βρίσκεται στον αστερισμό του Κύκνου. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από το τηλεσκόπιο Kepler είναι πολλές και μας βοηθούν για μελλοντικές ανακαλύψεις. Σήμερα ανακοινώνουμε την ανακάλυψη του δίδυμου της Γης ή αλλιώς τη Γη 2.0. Ο εξωπλανήτης βαπτίστηκε Kepler 452b και περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο με χαρακτηριστικά σαν του ήλιου. Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι ο Kepler 452b δεν αποκλείεται να διαθέτει νερό σε υγρή μορφή, κάτι που θα επέτρεπε την ύπαρξη ζωής. Σύμφωνα με το Συνδικάτο Γάλλων Αγροτών και Κτηνοτρόφων, περίπου 15.000 παραγωγοί συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Χαβιέ Μπεουλίν, κατέβηκε στη Λιόν και ζήτησε την άρση των μπλόκων. Αντιμετωπίζουμε κόστος παραγωγής υψηλότερο σε σχέση με τους περισσότερους γείτονές μας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο επίπεδο του παραγωγού, αλλά σε όλη την τροφική αλυσίδα, στα σφαγεία, στις μονάδες επεξεργασίας. Συχνά το χάσμα των αμοιβών είναι 5 και 6 ευρώ. Έχουμε επίσης κανονιστικούς περιορισμούς πιο αυστηρούς από τους ευρωπαϊκούς και στην ουσία μας τιμωρούν. Και είδαμε πως πέρυσι με το ρωσικό εμπάργκο κάποιοι από τους γείτονές μας προχώρησαν σε ντάμπινγκ, στέλνοντας αγαθά πίσω για να απαλλαγούν από την παραγωγή τους. Αν αυτό είναι η Ευρώπη, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Η χαμηλή ζήτηση από την Κίνα αλλά και το ρωσικό εμπάργκο στα ευρωπαϊκά τρόφιμα έχουν επιδεινώσει τα προβλήματα των Γάλλων αγροτών. Το ζήσαμε πριν ένα χρόνο με τα νεκταρίνια. Στην αγορά της Μαδρίτης πολλούνταν προς 1 ευρώ και στη Γαλλία προς 40 σέντς. Αν λοιπόν έχουμε πρακτικές ντάμπινγκ ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες, πώς θα έχουμε μια Ευρώπη αντάξια του ονόματός της? Η κυβέρνηση ζητά από τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ να συμβάλλουν με αύξηση των τιμών των προϊόντων που αγοράζουν από τους παραγωγούς. Ότι αξίζει, αντέχει στον χρόνο, γι' αυτό και το 7ο Διεθνές Equi Card Peak 2015 είναι γεγονός. Οι διοργανωτές στην διάρκεια συνέντευξης τύπου ανακοίνωσαν το 7ο κατά σειρά Διεθνές Equi που θα γίνει στις 3 και 4 Οκτωβρίου και έστειλαν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι η Πάτρα όχι μόνο δεν λυγίζει υπό το βάρος των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, αλλά αποδεικνύει ότι με πείσμα και θέληση θα συνεχίσει να υποστηρίζει αναπτυξιακές προσπάθειες. We'll be right back.
προετοιμασίες στην Πάτρα ξεκίνησαν για το 7ο Διεθνές Circuit Polis PIC 2015, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, και η κυρία Στίχη, 3 και 4 του μήνα, θα διεξαχθεί στους δρόμους της Πάτραξ, πέριξη πλατεία Γεωργίου, το 7ο ΠΙΚ. Πρόεδρε, είναι ένα θέμα υψηλού επίπεδου, που η τοπική κοινωνία περιμένει πώς και πώς, καθώς δεν δίνεται καθημερινά η ευκαιρία να παρακολουθήσεις μέσα σε αστικό ιστό, εντελώς δωρεάν, μια κορυφαία παράσταση. Εκεί πραγματικά βλέπεις ότι και το αθλητικό ιδεώδες προάγεται, αλλά πολύ περισσότερο ένα κομμάτι που λέγεται μηχανοκίνητος αθλητισμός και διεκδικούμε σαν Πάτρα τα πρωτεία σε επίπεδο Ελλάδας, γίνεται κτήμα του καθενός από εμάς και ιδιαίτερα από τα μικρά παιδιά. Το Patras International Circuit for Kart, το PIC, έφτασε εσίως στο 7ο έτος της ηλικίας του και θα γιορτάσει τα γενέθλιά του το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Δεδομένο να έχουμε συνέργεια και συνεννόηση και είναι βέβαιο ότι θα πάει καλά και το 7ο. Η Ομοσπονδία πώς θα βοηθήσει? Θα βοηθήσει καταρχήν με την ευχή της, κατά δεύτερο με τα στελέχη της. Δηλαδή όσοι άνθρωποι χρειάζονται να έρθουν εδώ σε αυτό το event που είναι ειδικού χειρισμού, θα έρθουν. Εγώ από την πλευρά μου αυτό που θα θέλω να πω είναι, το έχω ξαναπεί και σε άλλες συνεντεύξεις τύπου στο PIC, είναι ότι σαν επιμελητήριο Αχαΐας θα θέλαμε να δημιουργήσουμε κάθε μήνα, να δημιουργηθεί στην περιοχή κάθε μήνα ένα αντίστοιχο event σε οτιδήποτε άλλο ή αθλητικό γεγονός ή πολιτιστικό γεγονός ή οποιοδήποτε άλλο δρόμενο. Ο στόχος είναι να υπάρχει ένα ολοχρονής πρόγραμμα που να ξέρουμε κάθε μήνα ότι είναι ο μήνας του ΠΙΚ, είναι ο μήνας του Καρναβαλιού, είναι ο μήνας του Απόστολου Ανδρέα, είναι ο μήνας του PMS, ξέρω εγώ, είναι ο μήνας κάποιου event. Αυτό γιατί θα, όπως το ΠΙΚ αποδείχθηκε ότι όταν έχεις μια κοινοτόμα ιδέα και μπορείς να τη βγάλεις σε υψηλό επίπεδο διοργάνωσης, αρχίζεις να έχεις θεματικό τουρισμό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.